Τι, να σας πω την επιτυχία του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει ήδη το τρίτο λιμάνι της Ευρώπης. Το λιμάνι... Και τι είναι να γίνει το πρώτο. Το λιμάνι του Πειραιά είναι το λιμάνι της Ευρώπης που ήταν πάντα. Δηλαδή, η βασική επένδυση έχει γίνει από το δηλαδή, επιμένετε δηλαδή εσείς ότι αν γίνεται εξουσία, θα, όπως λέτε σήμερα για τη ΔΕΗ, ότι θα ακυρώσετε τα πάντα, θα ακυρώσετε και εκεί τα πάντα. Εσείς έχετε την εντύπωση ότι θα αφήσουμε εμείς τα έσοδα του λιμανιού του Πειραιά να πηγαίνουν σε Σαγκάη και όχι στην Ελλάδα. Εντάξει. Αν σας συμφέρει να πηγαίνουν σε Σαγκάη, δεν ξέρω. Αν θέλετε εσείς να επανέλθουμε στα παλαιά καθεστώτα των πλουσίως αμοιβωμένων συνδικαλιστών, πάμε. Που οδηγηθήκαμε μεταξύ των άλλων. Εδώ. Ήταν δικοί σας αυτοί οι συνδικαλιστές, αλλά ας σας αφήσουμε όχι, στην πάντα. Όχι, να, όχι, να όχι δούμε, δική μας. Δική σας ήταν. Όχι, να δούμε λοιπόν τα χρήματα τα οποία βγαίνουν από το λιμάνι που πηγαίνουν. Θέλουμε να πηγαίνουν στη Σαγκά ή να μένουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλό. Εσείς λέτε να πηγαίνουν στη Σαγκά. Δικαίωμά σας. Εμείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό. Αυξάνει ο αριθμός των εργαζομένων. Δεν αυξάνει. Δεν αυξάνει. Έχουν μειωθεί οι εργαζομένοι. Φορολογεί το κράτος. Αφού τους δώσατε φορολογικές ηλία. Αφού τους δώσατε ασυλία. Και γενικότερα τους δώσατε φορολογική ασυλία. Σας ζητάνε και το ΦΠΑ πίσω. Δεν τα έχετε πάρει χαμπάρι αυτά. Σας ζητάνε το ΦΠΑ πίσω. Σας ζητάνε αναπροσαρμογή του ενοικίου να πληρώνουν λιγότερα. Την επένδυση να έχει κάνει το κράτος. Δουλεύουν άνθρωποι με ορομίσθιο 2 ευρώ. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική οικονομία και πηγαίνουν στη Σαγκάη. Αν σας αρέσει αυτό, δεν έχω αυτό το θεωρείτε τρόπο επίσημο, ανάπτυξης, με γεια σας με χαρά. Τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω ακούσει να θέτει θέμα για το λιμάνι. Δεν το έχω ακούσει. Διαφωνεί βέβαια με την περαιτέρω ειδική ναι, αλλά δεν του θέτει θέμα να γυρίσουν προς τα πίσω. Όχι, δεν νομίζω να λέει πράγμα. Όχι, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Πάμε τώρα στα. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία προσκατεύσετε προηγουμένως που εγώ το θεωρώ ότι είναι εξυγχρονιστική διαδικασία. Πότε είχε τη συνένεση της αντιπολίτευσης, έστω και ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Κανένας. Πάντα αντίδραση. Πάντα όχι. Πάντα λέμε όχι. Κάθε αντιπολίτευση. Κύριε Μαρκογιαννάκη, πείτε να μου πάμε... τι κερδίζει η χώρα με το να πουλήσετε τη ΔΕΗ. Να πάμε τι στην χαρίσετε. Θα σας χαρίζετε τη ΔΕΗ. Θα σας όσο πω... κάνει ένα εργοστάσιο, πουλάτε το 30% της επιχείρησης. Πρώτα απ' όλα είναι υποχρέωση της χώρας. Διότι δεν είναι υποχρέωση, είναι υποχρέωση της χώρας. Είναι υποχρέωση της χώρας έως της παρουσίας στην Ευρώπη. Δεν είναι, αφού είναι το 40% είναι σε εξωτερικούς ιδιώτες. Πρώτον αυτό. Δεν ισχύει αυτό το δεύτερον, εμείς πιστεύουμε ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός στην παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς την κοινωνία, τότε δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για τον πολίτη. Για τον πολίτη. Μάλιστα. Αυτό πιστεύουμε αυτό θα το δείξει η πράξη. Και θα το δούμε και στην πράξη. Γιατί εδώ ακούμε τα δύο αντίθετα. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα είναι σε βάρος μας, εσείς λέτε θα είναι προς όφελός μας. Τι να σας πω, αυτό μόνο ζωή θα το δείξει. Κύριε οικονόμου, συγγνώμη, δεν είναι αξία. Δεν τα βάζει μόνο ζωή, υπάρχει και η λογική. Εδώ μιλάμε, για μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία ακολουθείται. Ναι. Τώρα, αυτά τα οποία θα σας πάμε φυλακή, θα κάνουμε, θα δείξουμε, δεν θα μείνει ατιμόρυ... Βεβαίως, δεν θα μείνει κανείς ατιμόρυτος και αυτά. Όλα αυτά είναι κουβέντες οι οποίες δεν πρέπει να λέγονται. Έχετε φροντίσει και έχετε ψηφίσει νόμους προκαταβολικής αμνίστευσης τώρα, εντάξει. Δεν θα τους ψηφίζατε αν δεν ανησυχούσατε. Ακούστε, ποιους νόμους ψηφίζαμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με παρακαλείτε, σας παρακαλώ. Τώρα μην είστε τόσο. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία ακολουθείτε. Πιστεύουμε ότι όσον αφορά τη ΔΕΗ, από την ώρα που πωλείται όχι ολόκληρη, το 1 τρίτο, το 30%, ούτε καν το 1 τρίτο, το 30%. Προσέξτε, και δημιουργηθεί ένας άλλος φορέας παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικού ρεύματος, εμείς πιστεύουμε και όπως είπατε και εσείς θα το δείξει. Το μέλλον, θα δούμε αν θα έχουμε δίκιο εμείς ή αν έχει δίκιο η αντιπολίτευση, θα είναι προς όφελος του πολίτη. Θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά, θα καλυτερεύσει η διαδικασία παραγωγής, θα είναι φτηνότερο, θα είναι καλύτερο, θα είναι καλύτερες υπηρεσίες. Έτσι πιστεύουμε. Μάλιστα. Και άλλωστε, να σας πω κάτι. Από ό,τι φαίνεται, το πείραμα επέτυχε στην Ευρώπη όπου έγινε. Ανεφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα στη διαδικασία συζήτηση στη Βουλή, στην Πορτογαλία. Παρακαλώ. Μέχρι στην Πορτογαλία, στη Γερμανία, υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα πάντως. Αυξήθηκε. Στην Νορβηγία. Αλλά λοιπόν, να το πάρουμε λογικά. Έχεις λοιπόν το δάχτυλό σου το διακόπτη. Είσαι ένας ιδιώτης. Θες να μεγιστοποιήσεις το κέρδος σου. Τι θα κάνεις. Θα λες συνέχεια τεχνητή κρίση, παιδιά, δώστε μου λεφτά. Αυτό έγινε στην Καλιφόρνια. Κάναν τεχνητά blackout. Μετά υποχρέωσαν την πολιτεία της Καλιφόρνια να τους επιδοτήσει. Με ποιο επιχείρημα. Είμαστε πολύ μεγάλοι για να κλείσουμε. Είναι το ίδιο κόλπο με τις τράπεζες. Άρα θα φτιάξουμε ένα πηγάδι στο οποίο θα ρίχνουμε δημόσιο χρήμα για να τα παίρνουν οι κολλητοί του Σαμαρά. Η διαδικασία προφανώς πώλησης, κύριε. Δεν θα είναι πάρτο και δώσε κάτι δίσιο ότι θέλει κάνει. Αυτό είναι μέσα, κάνει μέχρι τώρα. Θα είναι με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες δεν θα επιτρέπουν στον μελλοντικό επενδυτή να κάνει ό,τι θέλει. Και προπάντων, εγώ πάρα πολύ στεναχωριέμαι και θυμώνω, θα έλεγα, όταν ακούω
τους αγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, στο κοινοβούλιο να λένε ότι ο Σαμαράς, είτε η κυβέρνηση γενικότερα, αυτή τη στιγμή θέλει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, φίλους τους, να χαρίσουν, να δώσουν, να δωρήσουν. Όχι. Είναι μια πολιτική, αν βγει λάθος. Είναι λάθος πολιτική. Όχι όμως ότι ξεκινάμε, λοιπόν, ξεκινάμε με προοπτική να ωφελήσουμε τον Α ή τον Β. Εδώ υπάρχει μια εμπειρία με τις δύο εταιρείες ιδιωτικούς παρόχους, οι οποίοι το μόνο το οποίο κάνανε ήταν ότι κλέψαν το χαράτσι, τα έχουμε ξαναπεί. Για και τους έχουν παλιά, τον κύριο. Για τις σχέσεις, πριν από 6 μήνες. Και έχουν τον κύριο Βορύδη δικηγόρο. Άρα για να δούμε με ποιον είναι φυλακή τώρα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Εδώ έχουν δώσει στους ιδιώτες παρόχους εγγυημένο κέρδος. Ξέρετε κανένα καπιταλισμό και ελεύθερο ανταγωνισμό με εγγυημένο κέρδος? Σε γύρω το κέρδος. Λοιπόν, ακούστε. Άρα δίνουν μία πετρελαιοπηγή σε πολιτικούς τους σε τιμές βενζινάδικου. Πάμε στο Δημήτρη τον Καραστεφανή. Έχουμε ένα περιστατικό.